Θεωρούμε ότι το σχολείο είναι κατάλληλο έτσι όπως το έχουν διαμορφώσει και έτσι όπως θέλουν να το λειτουργήσουν. Δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια υγειονομική βόμβα. Συνοστίζονται εδώ μέσα 550 παιδιά και στην αυλή 900 παιδιά. Έχουμε τμήματα 25, 26, 27. Έχουμε τάξεις στο υπόγειο. 7 τάξεις συγκεκριμένα στο υπόγειο θέλουν να λειτουργήσουν και φέτος μέσα σε αυτές τις καταστάσεις πανδημίας. Η μία μάλιστα χωρίς παράθυρο. Πείτε μου λιγάκι, εσείς οι γονείς ανησυχείτε για την κατάσταση έτσι όπως είναι. Τι σας λένε εδώ ότι οι άνθρωποι. Ανησυχούμε πάρα πολύ. Οι γονείς είναι αγανακτισμένοι. Είναι μια χρόνια κατάσταση. Και αυτό που έφτασε, που ξεχύλισε το ποτήρι, θα λέγαμε, είναι ότι εν μέσω πανδημίας, εν μέσω όλου αυτού του προβλήματος που υπάρχει σε όλη τη χώρα, δεν πάρθηκε ούτε ένα μέτρο. Υπήρχε χρόνος. Είχαν 7 μήνες περιθώριο να βρουν λύσεις, να θωρακίσουν, να βάλουν τα παιδιά μας σε πιο ασφαλείς χώρους. Έχετε θέσει τα θέματα αυτά, τι σας απαντάνε? Έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και εμείς ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και οι διευθυντές με πλήθος εγγράφων, πραγματικά τεράστιο το πλήθος εγγράφων που έχουμε αποστείλει σε πρωτοβάθμια διεύθυνση, σε Δήμο κτλ. Αρκούνται σε πράγματα, ας πούμε, να αλλάξουν ένα σωλήνα πλαστικό 2 μέτρων και όλη η ιστορία να είναι αυτό. Τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Εμείς καλούμε τους γονείς να μην βάλουν τα παιδιά τους μέσα σήμερα, να μην ξεκινήσει ως ένδειξη διαμαρτυρίας η σχολική χρονιά σήμερα και όλοι μαζί συγκεντρωμένοι όπως είμαστε να πάμε στο Δημαρχείο και να καταθέσουμε χαρτί με το επώνυμα, με τα αιτήματά μας, ζητώντας την άμεση υλοποίησή του. Για μας και για εσάς έχει φτάσει πλέον ο κόμπος οκτένι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε εδώ και 7 μήνες λόγω COVID, το σχολείο αυτό έτσι όπως το βάζουν οι αγώνοι, κυβέρνηση και δήμος δηλαδή, να λειτουργήσει, αποτελεί